Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Ας μην γελιόμαστε. Η ανεργία που παρουσιάζεται σήμερα στην Ευρώπη είναι δομική. Η λύση λοιπόν για την ανεργία είναι να προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις για την Ευρώπη. Σε ένα ευρωπαϊκό New Deal. Σε μια νέα συμφωνία για την ενίσχυση της απασχόλησης που θα περνάει μέσα από την ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο ένα και χάνει αρμοδιότητες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια σύνοδος 28 αρχηγών που στο τέλος αποφασίζουν αυτό που επιθυμεί η κυρία Μέρκελ. Τράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να απευθυνθώ στους άλλους υποψήφιους που υποστήριξαν αυτές τις πολιτικές και τους ρωτώ, ό,τι έγινε στην Ελλάδα είναι ιστορία επιτυχίας που πρέπει να επαναληφθεί ή είναι ιστορία κοινωνικής τραγωδίας που δεν πρέπει να επαναληφθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη? Και ειλικρινά θα ήθελα να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομικό, όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι το φάρμακο έκανε τον ασθενή χειρότερα από ότι η ίδια η ασθένεια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καταστροφική λογική για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη λογική τη συμμερίζεται και ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Σούλτς. Η δική μας η άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική λύση ελάφρυνσης του χρέους, η οποία θα επιτρέψει και στις τράπεζες να προχωρήσουν σε εξυγίανση. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να φορτώνουμε χρέη πάνω στα παλιά χρέη, εμένοντας στις καταστροφικές πολιτικές λιτότητας. Πολιτικές που διχάζουν την Ευρώπη. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούνκερ, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή σύνοδο των Γκανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες, τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα? Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου? Είναι δεδομένο ότι φοβούνται τη δημοκρατία, διότι φοβούνται την αντίδραση των λαών. Και οι υπέτειοι είναι αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι οι τρεις πολιτικές οικογένειες που υπερασπίζονται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη λιτότητα. Τη λιτότητα που κάνει την Ευρώπη αποκρουστική στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι υπέτειοι για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού. Και σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται κριτικά για την Ευρώπη, εμείς πρέπει να τους δώσουμε μια εναλλακτική. Και η εναλλακτική δεν είναι η διάλυση της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι την Ευρώπη πρέπει να την σώσουμε αλλάζοντάς την, αλλάζοντας το πλαίσιο. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους, διότι αναδιανέμει πόνο, φτώχεια και εξαθλίωση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πολιτική. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη που θα ανήκει στους λαούς της, μια Ευρώπη των λαών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Το Κοινοβούλιο θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις και οι πολίτες θα αποφασίζουν για τα κρίσιμα ζητήματα με δημοψηφίσματα. Όχι πια σε κλειστές πόρτες αποφάσεις. Όχι πια από διηγέτηση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε άμεσα να διώξουμε την Τρόικα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την Καταστρόικα, όπως την έχουν ονομάσει και σωστά. Τρίτον, θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής διάσκεψης για μια βιώσιμη λύση για το χρέος, ώστε να βγούμε από την κρίση. Να βγούμε από την κρίση με αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή και με δημοκρατία.